Καλησπέρα από το σεφ. Αναμέτρηση για τον 8ο ομίλο της D2. Λαμπόλα δε Παπέλ, Greek Freaks. Στο 3-0 Λαμπόλα δε Παπέλ. Στο 1-2 Greek Freaks. Είναι σιγά σιγά τις πεντάδες. Κονόμου, ο Τζαναβάρας, ο Κοντίνος, ο Βίγαλης και ο άστοχος ήταν ο Τσουκάλης. Βιδάλης είναι και Βιδάλης. Λοιπόν, έχουμε Προκάκη, έχουμε Φαντόπουλο, έχουμε Ιωαννίδη, έχουμε Τσαμπαρλή και το 73 που δεν μου το δώσανε γιατί μάλλον κάτι τους έχει κάνει. Φαντόπουλος θα κρατήσει την μπάλα. Δινόσαυρο για φανέλα το 73. Δινόσαυρο θα αναφέρω μέχρι να μάθω για το όνομά του. Αυτό ο οικονόμου σηκώνει και σκοράρει. Προκάκης μέχρι μέσα πολύ ωραία. Δεν θα σκοράρει όμως. Κοντίνο, Κοντίνο θα δίνει την μπάλα, άστοχα στο καλάθι. Θα την πάρουν την Τζαναβάρα, θα στο πλάι, θα στο χτίσει. Θα παρλείς εύκολο rebound. 2-0 παραμένει. Θα παρλείς, θα στο χτίσει, ο Κοντίνος μάζεψε. Λάθος πάσα. Τσουκάλης προς τον... τον αυτό Τσουκάλης είναι. Καπατσόρις είναι. Παραμένει το 2-0. Το Μαρλής θα πει στο Βροκάκι. Πάλι μπαλά έξω. Τραπάσα στο Βροκάκι. Άστοχος ο Κοντίνος μάζεψε. Βιδάλης. Αυτός είναι ο οικονόμου, πάλι ο Βιδάλης. 6 δευτερόλεπτα εκτελεί για 2. Άστοχο Τσαμπαρλής στο εύκολο rebound. Προκάκης άλλο ένα κατέβασμα για τους Greek Freaks. Καπατσόρης μέχρι μέσα θα στοχίσει. Σχεδόν 4 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Χωρίς σκόρη Greek Freaks. Καλή άμυνα του Προκάκη, ωστόσο η μπαλά από τα πόδια του Φαντόπουλου εκτός, θα παραμείνει στη λαμπόλα. Ελεύει θα παραμείνει. Ένα τριποντάκι. Μέσα στην επίθεσή του στην Greek Freaks. Ο Ιωαννίδης θα χρεωθεί παράβαση 3 δευτερολέπτων. Και κάτι θα περάσει πάλι στη λαμπόλα. Τζαναβάρας, τον Βιδάλ. Βιδάλης, καθώς πάλι. Θα πατσόρεις μάλιστα με rebound.
Μητσόλης, αδέρφης των Βολών. Θα πατήσει το πρώτο καλάθι των Greek Freaks. Μετά από 5 λεπτά στην αναμέτρηση, 2-2 το σκορ. Χαμηλά και οι δύο ομάδες κυμαίνονται. Θα υπάρχει ένα χρόνο, θα καταπαρτήσει την πλάτη του. Υπογυρίζει, εκτελεί. Θα πάρει ο Καμπατσόρης, θα αφήνει στην Ζαμπαρλή. Καμπατσόρης, άλλο ένα σουτάκι άστοχο. Θα πάρει το rebound. Θα κερδίσει φάουλ ο Ιωαννίδης. Δύο βολές. Το προκάκι θα κάτσει και θα μπει στη θέση του ο Σίλας. Για τους Greek Freaks. Έχουμε αλλαγή και για τη Λαμπόλα, έξω από τον Τζαναβάρας. Μέσα από τον Γκίλ Μπαξιώτης. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Άλλη μια αλλαγή. Δύο Θεοχάρης. Στη θέση του Καμπατσόρη. Κουκάλης για τρεις. Θα αρχίσει ο Φαντόπουλος στο rebound. Περνάει δίπλα του Τσαμπαρλής. Θα δώσει τώρα την μπάλα. Σταματάει, θα βγάλει πάλι στον Φαντόπουλο. Σιλάς. Θα εκτελέσει για τρεις και θα σκοράρει το δίνω στο rebound. Λιβαξιώτης. Τον εγγονό μου. Θα πάρει στον Βιτάλη. 8 δευτερόλεπτα. Άλλη άμα τους Greek Freaks. Άλλη μια αλλαγή τώρα. Θα μπει στο 21 ο Τσουκάλης ο Παναγιώτης. Κάτσε ο Οικονόμου. Ιωαννίδης. Έχουμε δύο πάνω του. Εκτελέσει άστοχα. Ο Βιτάλης θα μαζεύσει αυτό το rebound. Θα για την μπάλα. Ο Κοντίνος κάνει μπάλα, ασπεχθεί εκείνος. Και ο Κάρτος Παναγιώτης ανανεώνει. Ο Μιχάλης μέχρι μέσα άστοχο. Παντόπουλος μακρινό rebound. Ενδιασμός με τον Σίλα. Ο οποίος θα σκοράρει. Φαντεζή καλάθι. 2-6. 7 λεπτά στην αναμέτρηση. Κοντίνος θα κερδίσει φάουλ χαμηλά από τον Ιωαννίδη. Βιδάλη. Το φορμά κερδίζει φάουλ τον Σίλα. Μεγάλης, μεγάλης. Πάρα πολύ ωραία πάση στον Παναγιώτη, δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Ειδικά στον Ιωαννίδη τα τσουκάλια. Κυρία Γιάννη στο τρίποντο. Στην Λαμπόλα. Ωστόσο οι Greek Freaks περάσανε το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Κοντίνος θα λίγο να ολοκληρώσει την άμυνα. Ωστόσο μένουν 10 στρώπες στους Greek Freaks.
φτάσει μέχρι μέσα, επιθετικό rebound ο ίδιος. Με την επιμονή του θα πάρει το επιθετικό rebound και το foul, το οποίο θα το στείλει στις βολές. 2 λεπτά ακόμα. Συνεχίζει έστωμα στις βολές. 4-4 5-8 μπροστά οι Greek Freaks. 1-55 για τη λήξη. Μια μπόλα αίτητη στο φετινό πρωτάθλημα. Οι Greek Freaks έχασαν ψηλοφυλά πριμίρ στην προηγούμενη αγωνιστική. 39-36. Βιτάλης θα πάρει το τρίποντο, πολύ κακό. Εύκολο rebound για τον Θεοχάρη. Και θα αφήνει τον Ιφαντόπουλο. Δεν πιάσει καθόλου εκείνος. 1,5 λεπτό ακόμα. Πρώτη πάσα στον Ιωαννίδη, από εκεί ξεκινάει η επίθεση στον Greek Freaks. Θεοχάρης μέχρι μέσα από εκεί, το βλέπει στον Κιλ Παξιώτη. Κοιτάξτε να τρέξει. Κρατάει ωραία την μπάλα, θα βγάλει τον Τσουκάλι τον Μιχάλη. Εκείνος τον Κοντίνο έχει το Σίλα στην πλάτη του. Θα σκοθεί, ο Σαμπαρδής τον έκοψε. Αλλά θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Τα 8, 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Αυτό που θα τώρα γίνει η λάθη, την κράτησε ο Ιωαννίδης. Θα παρλείς. Φαντόπουλος θα κάνει βήματα. Προσπάθησε να δημιουργήσει χώρο με το κορμί του. Ο Προχάκης θα μπει για τα τελευταία 36 δευτερόλεπτα. Στην πεντάδα των Greek Freaks. 7-8. Κυρία για την λαμπόλα, πάρει το προβάδισμα με αυτό το αρχικό 2-0. Δεν μπορεί να βρει το Κοντίνο με τίποτα. Είναι συνεχισμένος πολύ καλά. Με... σπόδα στο σύμβολο στα χέρια του. Συνεχίζεται η... Εκεί το μπλοκ εκεί πέρα ο Βιτάλης από τον Θεοχάρη. Μακρινό τρίποντο για τον Τσουκάλι. Ωστόσο όταν έληξε ο χρόνος επίθεσης ήταν η μπάλα ακόμα στα χέρια του. Λάθος για την αμπόλα. 11 δευτερόλεπτα για τους Greek Freaks. 7-8 μπροστά η ομάδα του Απόλλωνος Κλαβενίτης. Ο Σίλας θα πάρει το τρίποντάκι, θα στοχίσει ο Κοντίνος. Λάθος, θα λύσει λίγο το πρώτο δεκάλεπτο. 7-8 υπέρ των Greek Freaks. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Λαμπολά δε παπέλ 7, Greek Freaks 8. Συγγνώμη μετά τον Γκυλ Παξιώτη. Μιχάλης, Μιχάλης Παναγιώτης, Βιζάλης, Γκυλ Παξιώτης και Κονόμ πεντάδα στην λαμπόλα. Ο Προκάκης, ο Καπατσέρης που άστο εκεί. Το βράδυ στις δώσεις για την ομάδα του, ο Σίλας, ο Ιωαννίδης και ο Θεοχάρης. Πριν είπα ότι η λαμπόλα δε παπέλ είναι στο 3-0, είναι στο 3-1, έχει μια ήττα από τη Σπάρτα στην προηγούμενη αγωνιστική. Συγγνώμη για την παράλυση αυτή. Προχάκη θα δεχτεί τον μπλοκ από τον Νικολόμου. Ο Ιωαννίδης στο επιθετικό rebound. Αστοχή. Λίγη έγινε στο Greek Freaks καθώς η μπάλα δεν βρήκε στο φάνη. Γίνεται από 2, θα γίνει τελικά το κλείσιμο. Την μπάλα φτάνει στο Βιδάλη, ο οποίος τελειώνει τον ενδιασμό. Βάζει μπροστά τη λαμπόλα. Ξανά μετά το αρχικό 2-0, 9-8. Ιωαννίδης, δείχνει βήματα. Yeah.
Τσουκάλης Παναγιώτης, πολύ άστοχα, ο Οικονόμου δεν κατάφερε να πάρει rebound. Με για τραυματισμό του Ιωαννίδη στο κεφάλι. Συνεχίζει το ματσάκι, Προκάκης παίρνει τον αριστερό διάδρομο, θα κλειστεί στους από δύο, θα κλέψει ο Βιδάλης. Άλλη μια καλή άμυνα από την Λαμπόλα. Την Παξιώτης, για τρεις, θα στοχίσει. Παραμένει το 9-8. Καπασόρης θα χάσει την μπάλα, την παχτή της έκλεψε. Βιδάλης. Και έγινε εκεί πέρα τώρα. Θα παραμείνει η κατοχή στη Λαμπόλα. Θα μπει ο Φαντόπουλος. Θα κερδίσει και το φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια. 11-10, ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δεν θα ισοφαρίσει τόσο, ο Οικονόμου παίρνει το rebound. Το Καπατσόρι. Βιδάλης. Ξανά βάλα, βλέπω ότι κάποιο γραμματέα έτοιμο να μπει. Μάλλη μπάλα στο Βιδάλη, φαγητά στο Φαντόπουλος. Τσουκάλι στο Παναγιώτης, στα πεσάντολα, δεν θα τον ενοχλήσει τόσο. Ο Φαντόπουλος θα σκοράρει, παρά την επαφή, 11-12. Μιχάλη τον Μιχάλη την Παξιώτης για δύο airball. Το εύκολο rebound από τον Φαντόπουλο. Δηλαδή το Χάρη, δεν έχουν γυρίσει ακόμα η Λαμπόλα πίσω στην άμυνα. Το Χάρης πάει προς τα μέσα, θα χάσει τον άλλο της μπάλας. Θα κλέψει Παναγιώτης ο Μιχάλης. Μιχάλη και ο Παναγιώτης θα κάνει βήματα. Λάθος για την Λαμπόλα. Αλλαγές τώρα εδώ. Κοντίνος Τζαναβάρας μέσα, Γιλμπαξιώτης και Τσουκάλης Παναγιώτης έξω. Θα μπει και ο Τσαμπαρλής στη θέση του Θεοχάρη, αν το λέω σωστά. Έντεκα-δώδεκα. Παντόπουλος, Σίλας. Τσαμπαρλής. Τελειώσει με το αριστερό, άστοχα όμως ο Κοντίνος στην μπάλα. Ο Τζαναβάρας. Βιδάλης. Ο Νόμου. Τζαναβάρας μόνος που θα εκτελέσει για δύο, θα σκοράρει. Πρώτο καλάθι για τον Τζαναβάρα στο μάτσο. 13-12. Δεν έχει σκοράρει ο Κοντίνος για την Λαμπόλα ακόμα. Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα. Προκάκης έχασε για λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Θα βαλίσει, θα στριχογυρίσει, θα βρει τον Ιφαντόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει. Θα στοχίσει όμως. Τσουκάλης μάζεψε. Με το Βιδάλη. Καναβάρας. Οικονόμου. Θα το κάνει τον Χατήρι μπάλα. Θα καταλήξει το καλάθι. Τον Greek Freaks. Για 5-8 στο συν 3 τώρα η Λαμπόλα. Κάνει μάζιτζε 3-3 στην άμυνα.
Τσουκάλης Καμαρά, πολύ ωραία παράσταση μέχρι την μπάλα και σκόραρε. Έχουμε time out για τους Greek Freaks, 17-12 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. 17-12 γίνει το σκορ υπέρ των γηπεδούχων, Λαμπόλα Δε Παπέλ. Σαμπαρλής θα στοχίσει σε ένα σχετικά εύκολο ρολιά. Το Κίνος θα κάνει παράβαση. Λάψε βέβαια για την Λαμπόλα. Το 17-12 είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμή στο μάτς. Θα το πούμε στέμα σκοράρει για 3. Του κάλυψα για βάση. Ζαναβάρα τον οικονόμου για 2. Κατ' όσο το Κοντίνος παλεύει για το rebound του Σαμπαρλή, θα το πάρει. Παντόπουλος θα στοχίσει, εκτόξευσε τον αντίπαλό του. Παρμένει το 17-12. Μετά το προβάδισμα που πήραν οι Greek Freaks με 4 πόντους του Παντόπουλου, έχουν δεχτεί 6 αναπάντες πόντους. Το 17-12 είναι 17-12. Για να δούμε αν θα έχει τη συνέχεια για την Λαμπόλα. Ο Ντίνος ανάμεσα από 4 παίκτες θα αστοχίσει. Ο Παντόπουλος τρέχει, θα κερδίσει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Δεύτερο καλάθι, κεφάλι για τον Παντόπουλο. Στο πρώτο δεν έβαλε τη βολή. Ούτε τώρα, θα πατσώρεις όμως ανανέουν την επίθεση. Αλλά θα κάνει λάθος πάσα. Πάμε τώρα του Προκάκη στον οικονόμου, θα του στείλεις βολές. Έρμονη πρώτη βολή. Αστοχική η δεύτερη. Σαμπαρλής. Ένα ποστάρι τον Κοντίνο. Θα βγάλει στον Παντόπουλο. Από τον Τσουκάλι νομίζω πάρα πέρασε εκτός. Τώρα θα μπει ο Τσουκάλης ο Παναγιώτης στη θέση του οικονόμου. Μπαίνει και ο Ιωαννίδης στη θέση του Προκάκη. Στήλα Σαμπαρλής για 3. Δεν θα ισοφαρίσει. Ο Ιωαννίδης δεν κατάφερε να συγκράτησε την μπάλα. Και κατοχή πέρα στη Λαμπόλα. 2 λεπτά ακόμα. Θα γίνει το πλέον τώρα, λάθος πάνω για το Τσουκάλι. Ο Σίλας ήταν ο τρίτος που πήγε στην πόρτα της μπάλας και έκλεψε. Το έχουμε ήδη ότι κατάφεραν. Σαμπαρλής με το αριστερό θα στοχίσει, επειδή τώρα πάνω το ίδιος. Σηκώνεται, αστοχή πάλι. Θα κερδίσουμε στο φάρο το Κοντίνο. Δεν μπορεί να το πιστέψει ότι έχει χάσει αυτά που έχει χάσει ο Τσαμπαρλής. Βιδάλης έξω τον Κυλπαξιώτης μέσα. Ευκαιρία για τον Τσαμπαρλή να μπει στον πίνακα των σκόρερ. Και τώρα και να γίνει και ο δεύτερος διαφορετικός σκόρερ μετά τον Εφαντόπουλο στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους Greek Freaks. 0 στις 2, Κοντίνος ψηλά, καθάρισε το rebound.
Νομίζω 17-14, 1-25 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, του πρώτου ημιχρόνου, συγγνώμη, δεύτερο δεκάλεπτο. Βασιώτης για 3, ούτε τώρα ο Σαββανίδης τον rebound. Μάρκος Παντόπουλο, γίνεται το λάθος. Κάσκε για λίγο λίγο της μπάλας, μεταφορά. Και ο Χάρης θα μπει στη θέση του Τσαβαρλή, ο οποίος χρειάζεται ανάσες. Ένα λεπτό ακόμα. Γυρίζει η μπάλα, Τζαναβάρας, στον Κοντίνο. Γίνεται από 3, θα βγάλει έξω. Ο Μιχάλης Τσουγκάλης στο σκοτσί. Θέλει το rebound του Τζαναβάρα μακρινό. Αυτές τον Πολόν εκτελεί άστοχα. Ο Παναγιώτης Τσουγκάλης άλλο θετικό rebound του Κοντίνος. Θα σκοράρει το πρώτο του καλά στο μάτς. 40 δευτερόλεπτα ακόμα, 19-14, 3 σερίμ θετικά rebound για την Λαμπόλα του Παπέλ. Οι δύο τώρα, την κρίση σημασία έχει. Το θέμα είναι την κρίση, σκεφτήκανε καλά την. Από δεύτερη ευκαιρία Παλόπουλος θα συγκρατήσει την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα του Ιωαννίου στο Θεοχάρη. Δυστυχώς δεν θα γίνει assist αυτή η πάσα. Είναι πολύ τη σιγουριά για τον Θεοχάρη. Στέρισε την πάσα, την assist του Ιωαννίδη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, 19-14. Τζαναβάρας θα κερδίσει φάλο το Καπατσόρι. 1,7 που μένουν. Με την επαναφορά θα πρέπει να εκτελέσει η Λαμπόλα. Θα το κάνει ο Τσουκάλης, θα το κάνει από μακριά. Θα αφορτήσει για 3, 19-14, σκορ, σκορ πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, 19-14 μπροστά η Λαμπόλα του Παπέλ στο πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε τι έχουν σχεδιάσει οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Οι Greek Freaks που έχουν την πρώτη επίθεση. Έχουν Παντόπουλο, Θεοχάρη, Προκάκη και ο Ανίδη. Και τον Τσαμπαρλή, ο οποίος έχει Τσουκάλης, Μιχάλης, Οικονόμου, Βιδάλης, ο Παναγιώτης, ο Τσουκάλης και ο Κοντίνος στην πεντάδα της Λαμπόλα. Ο Παναγιώτης, ο Τσουκάλης θα πάρει το τρίποντο, δεν θα σκοράρει. Έχω χάσει τα λόγια μου. Σκορέσουμε, παιδιά. Προκάκης. Ευχάριστη ένα τρίγωνο εκεί πέρα που έχουν στήσει τη τρίση. Ο Φαντόπουλος στα 45 μέρες εκτελέσει για τρεις άστοχα. Κοντίνης άλλο ένα rebound. Βιδάλης θα κάνει βήματα. Λάθος για τον παίκτη της Λαμπόλα του Παπέλ. Πολύ καλή άμυνα από τον Προκάκη. Τον Προκάκη να πάρει το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Και πολύ άργησε ο Προκάκης να εκτελέσει. Περιμένουμε στο πρώτο μήνα θα έχει πάρει μερικές προσπάθειες. 19-17 πάλι στο καλάθι με τη διαφορά. Θα γίνει τώρα το λάθος, θα κλέψει ο Προκάκης. Θα κάνει σειρά το λάθος. Θα κλέψει ο Τσουκάλης ο Μιχάλης. Αστοχούν οι παίκτες στη Λαμπόλα και κατευθεί θα παραμείνει στη Λαμπόλα από τον Θεοχάρη, μάλλον και εκεί η μπάλα. Κάτι θα περάσει κάτω το καλάθι. Πάσε στο Κοντίνο, αφήνουμε τα αριστερό στο ωράρι. Στις 4 πάλι διαφορά. Θα πάρει άλλο ένα τρίποντο. Δεν είναι καλό ότι δεν ήταν καλό. Μιχάλης παίρνει μια μπάλα στα χέρια του. Θέλει να βρει τον Κοντίνο. Κλείνεψανε οι Κρυφτρίς. Ο Ανέδης περνάει. Θα κερδίσει πάρα τον Βιδάλη. Δεν θα σκοράρει. Θα πάει στις βολές όμως. Από τις βολές έχει 4 στις 4. Oh.
Μέσα δεν μπορεί, συνεχίζει να είναι εύστοχο. Ο Παναγιώτσο Τσουκάλης θα χτυπήσει κιόλας. Όλα καλά όμως, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κοντίνας, ωραία προσπάθεια. Καλή και η άμυνα από την Αντανατή. Το Παναγιώτσο Τσουκάλης ανανεώνει την επίθεση. Μιχάλη, στην κορυφή, αφήνει στον Μιχάλη τον Μιχάλη. Κοντίνος θα εκτελέσει, θα στοχίσει το rebound. Κανείς από τον Τσαμπαρλή, η μπάλα να περάσει εκτός. Δεν συνεννοήθηκε με τον Ιωαννίδη και χάσανε το rebound εκεί πέρα, τα παιδιά. Στον Βολό, άλλο ένα λάθος μεταξύ του Θεοχάρη και του Ιφαντόπουλου. Δεύτερο σερί, λάθος, ίδιο για τους Greek Freaks. Ωστόσο θα κάνει το λάθος η Ναπόλα το Παπέλ. Και τον Ιφαντόπουλο θα βγει στην αντεπίδεση, θα κερδίσει φάουλ, θα πάει στις βολές. Ευκαιρία να μειώσει ακόμα και στον πόντο ο Ιφαντόπουλος. Οι Greek Freaks θα βγουν όλο και πιο κοντά στην ισοφάριση, 21-20. Είναι το λάθος από τον Βροχάκη Κλήρο Βιδάλη. Τσουκάλης ο Μιχάλης δεν εκτελεί. Τσουκάλη τον Τσουκάλη τον Παναγιώτη, τώρα και έχουμε φάλο τον Θεοχάρη πάνω στο Τσουκάλη τον Μιχάλη. Έχουνε του Κάρις ο Νίκος Αστοχή, ο Μιχάλης Αστοχή θα πάρει στο rebound και ο Κάρις Βιδάλης παλεύει αλλά δεν θα καταφέρει να κλέψει. Προσπάθησε πάλι από τρία, βλέπω έχουν και δύο ομάδες. Ο Ιωαννίδης με το αριστερό Αστοχή μαζεύει ο ίδιος, τελειώνει τη φάση και βάζει μπροστά πάλι τους Greek Freaks 21-22. Ο Ιωαννίδης θα κάνει φάουλ στον Παναγιώτη Τσουκάλη. Λοιπόν, Σίλας και Καπατσόρης θα μπουν και θα βγει. Όχι, ο Καπατσόρης θα μπει. Μπουν ο Σίλας στη θέση του Ιωαννίδη.
Καναβάρας στην πεντάδα του Λαμπόλα στη θέση του Κοντίνου. Ο Βιδάλ θα σκοράρει. Μετά από σχεδόν 3 λεπτά. Ακόμα πριν το δεκάλεπτο θα παρλείς, θα γυρίσει, θα εκτελείς, θα στοχίσει. Ο Μιχάλης θα κερδίσει πάνω τον Φαντόπουλο. Ο Άλφα θα το στείλει στις βολές. Τώρα θα βγει ο Θεοχάρης και θα μπει ο Καπατσόρης. Συμπλήρωσαν τα ομαδικά οι Greek Freaks. Μέσα από την βολή. Δύο στις δύο. Πάλι στο συν 3. Τα μπόλα. Ο Χάκης θα περάσει στο κέντρο. Με το ψηλά στήριγμα. Καλό πάτε το φίλο. Παραλίγο να κλείσει τα Ναβάρας. Φτάνει μπάλα στον Ιφαντόπουλο, Τσαμπαρλής, κακή πάσα πολύ χαμηλή από τον Ιφαντόπουλο. Ιφαντόπουλος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει, θα το πιέσει, θα το φύσει. Μπάλα φτάσει Τσαναβάρα, το ψήλα μπροστά του. Πολύ πολύ ωραία το Βιζάλι, περνάει στους χάτους του Γαλάθια στο χείο, τον Όμορ και το πίσω. Σκοράρι, γιατί Λαμπόλα θα πάρει και το φάουλ. Έχεις άλλη πανηγυρισμή στον πάγκο της Λαμπόλα de Papel. Τα εμάδια τους Greek Freaks 27-22 και επαναρχόμαστε για τη βολή του Οικονόμου. Στρέφουμε λοιπόν για την έξτρα βολή του Οικονόμου. Δεχόμεθα επίθεση από κουνούπια εδώ πέρα. Παρακαλώ σώστε μας. Μέσα η βολή. Θα το βρούμε το ψηλό. 28-22 στους 6 μιλίων διαφορά. Για να δούμε την αντίδραση των Greek Freaks, οι οποίοι έχουν 13 λεπτά και κάτι μπροστά τους. Για να επανέλθουν. Καπατλής, ωραία η πάση στον Φαντόπουλο. Βολή, βολές. Θα τους κερδίσει πάνω τον Βιτάλη. Άστο και πρώτη βολή. Δεν στις 2, Βιδάλ θα μαζέψει το rebound. Βρίζω το Τσουκάλι το Μιχάλη. Μεγάλη επίσης φωνάζει ο Φλόρ στον πάγκο. Τσουκάλις, Μιχάλης για 3 μέσα. Σε μακραίνει η Λαμπόλα. 9-0 σερί. 10-0 σερί, συγγνώμη. Το 21-22 γίνεται 31-22. Φαντόπουλος ψηλά τρέχει, δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Άλλη μια κατοχή για τη Λαμπόλα. 2-50 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. 31-22, για να δούμε. Θα κάνει βήματα. Λάθος τώρα για την Λαμπόλα. Το Μπαρλίκ. Σύνας για τρεις. Ούτε τώρα οι κρυφτήρια σκοράρουν. Το λεριμπάνο του Οικονόμου εκεί πέρα. Η μπάλα, τα Τσαναβάρα, Τσαναβάρα σε κοινή άφηκα. Οικονόμου το επιθετικό rebound, θα στοχίσει. Άλλο ένα επιθετικό rebound ο ίδιος. Θα
κάνει επιθετικό φάουλ, καθώς πέρασε τον, το χέρι πίσω από το δουλειά του Καπατσόρη. Ένα και 56 για τη λήξη. Θα παρελίσει τριφογυρνά και τελειώνει τη φάση. Λίγη το 10-0 σερί που τρέχανε οι Γιπεδούχοι. Είναι το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Σπάει το ρόδιο Τζαμπαρλί. Για να δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Πάλι να γίνει λάθος αυτό το εικόνο μου. Τζαναβάρας μακρινό τρίποντο, άστοχο. Μαζεύει ο Μιχάλης ο Τσουκάλης. Πάλι γυρίζει μπάλα ο εικόνος από την κορυφή μέσα. Για τα 3-29. Και λέω είναι έτοιμοι να πάρουν τον έλεγχο του μάτς οι Γιπεδούχοι. Φίλα. Ζα να πάρει να κάνει φάρο στο Καπατσόρι, θα του στείλει τι βολέ. Γιλμπαξιώτη θα μπει στο μάτς. Μεγάλη επίθεση υπό Φλόρος στους παίκτες του. Θα γίνει το κλέψι που έχει κρατάει ο Παναγιώτης ο Σκάλης. Παλεύει ο Φαντόπουλος μόνος του. Τζαναβάρας θα πάρει το τρίποντο για το πλάι. Για το σκοράρι ο Παναγιώτης ο Σκάλης έπιθε το rebound. Θα κερδίσει φάουλ από τον Φροκάγη. Δύο βολές για τον Παναγιώτη ο Σκάλης τώρα. Κοντίνος. Όχι, δεν θα μπει στο μάτσι. Φωνάζει τον Τσουκάλι να του δώσει οδηγίες. Μία στις δύο και για τον Παναγιώτη. Είναι και το λάθος της Greek Freak στο διαθέτει κάμερα. Είμαι τόσο γρήγορος, συγγνώμη παιδιά. Λάθος ήταν ωραία γιατί δεν αφαίνεται ο κιόλας. 34-25 όλος ο χρόνος για τη Λαμπόλα την Παπέλ. Κοιτάζει ο Μιχάλης κρατάει, θα τους προκάει και μπροστά του. Ο Φάγκιν Παξίτς θα δώσει το σκριν. 5-4 για Τζαναβάρας. Κοιτάζει ο Μιχάλης θα εκτελέσει τη λήξη της επίθεσης. Θα λήξει λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο, 34-25. Για το τέταρτο δεκάλεπτο είναι από όλα τα παπέλη στο σύν 9-34-25 και την πρώτη επίθεση του δεκαλέπτου. Τσουκάλης Μιχάλης, Γκουλ Παξίτς, Οικονόμου, Κοντίνος και Τζαναβάρα στην πεντάδα. Ιωαννίδης, ο Καπατσόρης, ο Ιφαντόπουλος, ο Σίλας και ο Θεοχάρης για τους Greek Freaks. 3 δευτερόλεπτα παράβαση για την Αμπόλα από τον Κοντίνο. Τριάντα 4-25. Ιωαννίδης έχει μπροστά τον Οικονόμου. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Τον δίνω στο rebound. Με κάτι που κάνει. Τον δίνω. Θα κερδίσει φάουλ τον Θεοχάρη. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη βολή, για πρώτη φορά η διαφορά στο σύν 10. Okay. 35-25. Η Greek Freaks, βάσει της εικόνας του παιχνιδιού, πρέπει να αντιδράσουν άμεσα. Υπάρχει πάνω από τους χρόνους,
τεράστια η εμφάνιση μέχρι στιγμής που δεν επιτρέπει. Θα περιμένουμε περισσότερα, θα γίνει το λάθος για τον Φαντόπουλο. Θα περιμένουμε περισσότερα ενώ σε λιγότερο χρόνο, έτσι όχι δεν μπορούν τα παιδιά, προς Θεού. Τουλμπασιώτης εκτελεί για τρεις αστοχή. Τώρα ο Κοντίνος θα κάνει φάουλ στο Θεοχάρη στην διεκδίκηση του rebound, τον έσπρωξε μπροστά στον διαιτητή, έγινε αυτό. Τσομπαρνής προσπαθεί να δώσει κουρά τους παίκτες του Καραπατσόλου, θα πάει να καλάθει. Τριάντα πέντε, 27. Επιθετικό φάουλ του Ιωαννίδη, είχε στήθει μπροστά το Τσουκάλης. Θα βγει ο Ιωαννίδης, θα μπει ο Προκάκης στην πεντάδα των Greek Freaks. Αυτό λεπτά ακόμα. Δίνος πρέπει να είναι πάνω τους δύο. Κάθε φορά ο Τσουκάλης θα πάρει το τρίποδο, θα αστοχίσει. Ο Χάρης ψηλά το rebound. Φάουλ ο Γκυλμπασιώτης, χωρίς λόγο εκεί πέρα. Φαντόπουλος για τρεις. Πρέπει να μπει και τρίποδο για τους Greek Freaks, δεν έχουν πετύχει. Οκ, έχουν πετύχει μόνο με τον Προκάκη, για από λάθος. Αλλά πρέπει να μπουν τρίποντα. Η Λαμπόρα δεν πάμε, είναι πολύ καλή κάτω το καλάθι. Πρέπει να μπουν τα τρίποντα για να ανοίξουν οι διαδρόμοι προς το αντίπαλο καλάθι. Κοντίνος, θα κοπεί από το Θεοχάρη, πολύ ωραία. Ο οποίος θα κάνει βήματα. Στα λεπτάκια ακόμα. Ο Χάρης περνάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει το φάλο από τον Κοντίνο να πάει στις βολές. Ο Βιδάλης και ο Παναγιώτης ο Τσουκάλης έξω, ο Τζαναβάρας και ο Κοντίνος, όχι ο Τζαναβάρας θα ξαναμπεί βασικά και ο Παξιώτης ο Κοντίνος. Ο Κοντίνος έκανε το τέταρτο φάουλ νομίζω. Ξαναμπήκε ο Ιωαννίδης στην πετάδα των Greek Freaks και στο Προκάκι μέσα από την βολή από τον Θεοχάρη. Δύο, το σκορ θα γίνει 35-29 στους 6 διαφορά πλέον. Μετά το 4-0 που παίξανε οι Greek Freaks. Κονόμου. Δεν βγήκε τώρα η άμυνα για τους εκκληκτές. Ο Θεοχάρης στην επόμενη φάση σκοράρει πάλι, πάρει το φάουλ. Κυρία Γιάννη στο τρίποντο. Χάσει τη βολή. Παλεύει ο Φαντόπουλος, ο Παναγιώτης, ο Βιζάλης θα πάρει το rebound, θα πει στον Βιζάλη και κάνει τους Βιζάλης. Παναγιώτης
Κάλτσο, κάλτσο, πολύ συμφωνή. Έτσι το ράνι. Στρογγυλά, 6 λεπτά ακόμα. Το Χάρη, δύσκολο είναι αυτό που προσπάθησε. Ωραία, η πάσα που σου κάνει στο Βιζάλη, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία πάσα. 41-31. Ιωαννίδης. Στο κύριο Τζαναβάρα κατάσταψε. Σου κάνει πάνω στο Βιδάλι μπροστά. Θα σταματήσει τώρα. Έχει φαντόπιλος που πιέζει. Κρατάει την μπάλα ο Τσουκάλης. Ο Τονόμου έχει πάσα δίπλα Τζαναβάρα. Τζαναβάρας μόνος που δεν θα εκτελέσει. Βιδάλης μέχρι μέσα. Στο κύριο. Μαζέψε έχει πέσει το έδαφος. Σταμάτησουμε λίγο και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ακόμα τσόλις να αποσύρθε για λίγο, θα σκύπησε σε ευαίσθητα σημεία. Μπήκε ο Τσαμπάρνης μετά τον Big Freaks. Αν παρατηρήσετε στο πλάνο των καπατσόλις εμβριακής στάσης στον πάγκο των Big Freaks, ο Χάρσον θα κάνει μια ταπάρα του Παναγιώτου με τον Κάλλη. Θα κλέψει ο Ιωαννίδης και τελικά ναι, θα πετύχει το κορυφαίο. Ένα εύκολο καλάθι. Για να δούμε αν αυτός ο ενδιασμός θα ξεκλειδώσει τους Greek Freaks. 41-33, 4,5 λεπτά ακόμα. Λάθος ο πάλι ο Βιδάλη, κλέβει πάλι ο Ιωαννίδης. Προαγωνιστές αυτοί οι δύο. Τελευταίες δύο φάσεις. Τώρα θα πάρει κλέβει ο Τζουκάλης. Ο Τζουκάλης Σίλας θα κάνει το φάουλ, θα σταματήσει τον ευνηδιασμό και ο Χάρης τα βάζει μαζί του καθώς ήταν άλλοι δύο μπροστά. Βήματα του Οικονόμου. Σίλα. Μάχια συμμαχών. Ο Τζαναβάρας θα κάνει φάλος στον Ιωαννίδη. Θα συμπληρωθεί το αμαδικά για τους κυβεδούχος και ο Ιωαννίδης θα πάει στις βολές. Άστο και πρώτη βολή. Άστο και η δεύτερη, μάλιστα. Τρία και 39. Άρα περνάει τους πάντες, αλλά αστοχή. Πήρε την μπάλα δεξιά, διαχείρισε διαγώνια αριστερά. Στο γήπεδο αστοχή σε δίποντο. Ο Ιωαννίδης τώρα θέλει να αποστάρει το Τσουκάλη το Μιχάλη. Θα χάσει την μπάλα, κλείνει τον Νούμιο Βιδάλ, θα βγάλει τον πιασμό για την Αμπούλα. Αστοχή. Ο Θεοχάρης αυτή. Κάνει μια ταπάρα. Θα κρατήσει τους Greek Freaks στους 8. 3 λεπτά ακόμα, πρέπει να σκοράρουν οι Greek Freaks. Τσαμπαρλής βγάζει έξω το Σίλα. Σίλα θα βγάλει πάλι τον Τσαμπαρλή. Θα βρει τον Ιφαντόπουλο, θα στοχίσει εκείνος. 2,5 λεπτά ακόμα, ηρεμία συνιστά ο Φλόρος από τον πάγκο της Λαμπόλα. Τσουκάλης για τρεις αστόχησε, μακρινό ριβάν του Τζαναβάρας. Το χαστούκι βρίσκει στην μπάλα ο Θεοχάρης.
Ζαλαβάρας για τρεις σκοράρει. Είναι 11 πλέον, δύσκολα τα πράγματα για τους Τζικς. Το φλέξιμο τον Βιδάλη στον Μιχάλη τον Τσουκάλη, ο οποίος θα τελειώσει ιδανικά. Γρήγορο 5-0 στα τελευταία 2 λεπτά. Θα πάρει στα πρώτα μέσα να κερδίσει φάουλ. Πάμε στις βολές, στις 13 πλέον διαφορά, 46-33. Πολλά δείχνουν ότι η Λαμπόλα θα πετύχει την τέταρτη της νίκη. Πέσει ρόλο και η διαφορά, έχουμε δύο γύρους. Τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρεις σε ποια σωμαμία να μπλέξει ποια ομάδα και ποια. Βιδάλης στο Τζαναβάρα για δύο, Τζαναβάρα σκοράρει. Δεύτερη ασίστ σερί του Βιδάλη. 5 από τις 7 τελευταίες πόντους στην Τζαναβάρα. 48-35. Βλέπουμε πάλι ο Βιδάλης. Στην Τζαναβάρα θα δουλέψουμε την ελευθερία του Λαμπόλα. Κάνοντας τον εαυτό του πρωταγωνιστή σε αυτό το δεκάλεπτο. 50-35, 15 διαφορά πλέον, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο Φαντόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα αφαιρθήσει, ο Γονόμου μάζεψε. Η Λαμπόλα δε Παπέλ θα ανέβει στο 4-1. Οι Greek Freaks θα θέσουν στο 1-3. Τσουκάλης κρατάει την μπάλα. Αυτό θεωρούν το Τζαναβάρας θα πάρει το σουτάκι. Θα αφαιρθήσει, η μπάλα πέρασε εκτός. Μπάλα για Greek Freaks. Ο Φαντόπουλος θα αφήσει την μπάλα λοιπόν. Θα λήξει το μάτς 50-35. Νίκη για την Λαμπόλα δε Παπέλ. Εδώ στο κλειστό του σεφ. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε.